Τους βασικούς ρόλους της σειράς Νιτς Χόλγκερσον ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά ηθοποί. Κατερίνα Βανέζη, Γιώργος Βασιλείου, Έλλη Βοζικιάδου, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Χρήστος Δοξαράς, Τάσος Κωστής, Γιάννης Κανδύλας, Σόφη Μυρμηγκίδου, Φάνη Πολέμη, Ηλίας Πλακίδης, Σπύρο Τζερμπίνος, Τάσος Ψωμόπουλος. Ο μεταγλωτισμός της σειράς και η διδασκαλία των ηθοποιών έγινε από το Μιχάλη Μπαλί. Ο αποχαιρετισμός από τις Αγριόχινες. Ευχαριστώ. Ήταν ένα ωραίο απόγευμα. Τι καλά που είπατε τόσα ωραία πράγματα γι' αυτόν. Θα έρθει οπωσδήποτε στο σπίτι. Μακάρι να έχεις δίκιο, Άζα. Το θέλουμε την καρδιά μου και οι δυο μας το θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Ανεβείτε. Έχουμε μεγάλο ταξίδι μπροστά μας, παιδιά. Έλα, μικρέ Μάτς. Δεν μου λες, Άζα, θα τους πούμε πως είναι ονείρεσαι. Σταμάτα, Μάτς. Δεν πρέπει να το μάθουν και μάλιστα σε καμιά περίπτωση από εμάς. Δεν το βρίσκω σωστό αυτό, Άζα. Λοιπόν, σταματάτε τη φλιαρία και ανεβείτε πάνω. Κάθισε, Άζα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, Ξανά. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που τα παιδιά αυτά κατάφεραν να βρουν τον πατέρα τους. Ο μικρός Μάτς μου θυμίζει τόσο πολύ τον Νίλς. Και εμένα το ίδιο. Έλα εδώ, για κοίτα εκεί απάνω, για κοίτα. Ο πελαργός ξαναγύρισε λοιπόν. Τώρα όλα θα γυρίσουν προς το καλό. Μαζί του θα γυρίσει και η τύχη, θα δεις. Δεν πρέπει να στενοχωριέσαι πια η γυναίκα. Ναι, είναι καλό σημάδι αυτό. Είπαν την αλήθεια η Άζα και ο μικρός Μάτς, τότε θα ξέρουνε για μένα σίγουρα, Κρούμελ. Λέγα, πάπα. Θες να φύγεις, αλήθεια, με τις σχήνες, Νίλς? Δεν ξέρω, για σκέψου το πάλι. Τι να κάνω, όσο είμαι ανθρωπάκι δεν μπορώ να μείνω εδώ. Είναι αδύνατον. Οι γονείς μου θα στεναχωριόντουσαν πολύ. Λες να τους είναι ευχάριστο αυτό? Ξέχασες ότι έρχεται χειμώνας, θα κάνει πολύ κρύο. Πώς θα αντέξεις την βροχή και το χιόνι? Συμφωνώ και εγώ. Αν κοιμάμαι κάτω από τα φτερά του Μάρτιν, τότε θα τα καταφέρω. Είναι πολύ ζεστά εκεί. Ναι, και μαλακά. Δεν θα βρίσκεται εύκολα τροφή, μην το ξεχνάς αυτό. Δυστυχώς. Και ποιος σου μπενάρθεις? Μην εδώ αν θέλεις εσύ, Κρούμελ. Εγώ, γιατί? Μπορείς να μένεις αν θέλεις στο στάβλο. Εκεί είναι ζεστά και υπάρχει πολύ φαΐ. Κάτι θα σου δίνουν οι υπόλοιποι. Μείνε λοιπόν εδώ. Τώρα πρέπει να πάω στην Άκα. Θα με περιμένει. Καλή τύχη. Μίλς. Νίλς, αυτά έχεις να πεις μόνο. Καλή τύχη, μείνει στο στάβλο. Πρέπει να πάω στην Άκα, με περιμένει. Και αυτό είναι το χειρότερο που περίμενε να άκουσα από σένα. Άκουσα και φίλος. Έρχεται ο Μάρτιν. Ζητώ, ήρθαμε στο σπίτι μας. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ γεννήθηκα. Εδώ στο κτήμα βγήκα από το αυγό. Και εδώ είναι η μικρή λιμνούλα που έμαθα να κολυμπάω. Είναι υπέροχα. Και το χορτάρι. Αχ, το χορτάρι. Πουθενά άλλο δεν είναι πιο νόστιμο από εδώ. Τι πάθατε εσείς? Γιατί δεν λέτε τίποτα? Δεν σας αρέσει εδώ δηλαδή, ε? Δεν ξέρω τι να πω. Έτσι είναι. Λες να μείνουμε για πάντα εδώ, μπαμπά, για πάντα? Μα τα συζητήσαμε αυτά, παιδιά, εδώ και τόσο καιρό. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ναι, αλλά αυτό που μας υποσχέθηκες είναι διαφορετικό από αυτό που βρίσκουμε εδώ. Θέλω να φύγουμε και μάλιστα αμέσως. Πάμε, μπαμπά. Μη βιάζεστε. Ακόμα δεν τα είδατε όλα. Δεν είδατε ακόμα τους στάβλους και ούτε είδατε ακόμα και τους γονείς του Νίλς, βέβαια. Εσύ τι λες, σκέφτεσαι κι εσύ όπως τα παιδιά? Γιατί δεν μιλάς που πουλένια? Για πες μου κι εσύ κάτι, λέγε λοιπόν. Δεν ξέρω. Τι να πω, δεν θα μ' άρεσε βέβαια, νομίζω, να ζω μαζί με τους ανθρώπους, Μάρτι, δεν ξέρω. Θα συνηθίσεις, θα τους βλέπεις μόνο όταν φέρουν το φαγητό. Είναι πρόσχαροι και χαρούμενοι άνθρωποι. Γεια σας, δεν είναι κανείς εδώ. Α, πού είναι οι κότες, βρε, πού είναι? Θέλω να φύγω, μπαμπά. Θέλω να πάω στην Άκα. Θα ήθελα να ξέρω πού είναι οι κότες, επιτέλους. Α,
Άντε, Μάρτιν, φύγε γρήγορα, φύγε! Φύγετε, φύγετε! Δεν το πιστεύω! Επιτέλους ήρθε κάποιος να μας προϋπαντήσει. Πού κρύβεστε εσείς, ε? Εσύ είσαι, πράγματι είσαι ο Μάρτιν. Το ίδιο παχύς και στρογγυλός όπως παλιά. Ακόμα και το σκηνή έχεις. Ποια είναι αυτή, εσύ την έφερες εδώ εσύ, ε? Ναι, εγώ την έφερα, συγγνώμη, δεν σας σύστησα ακόμα. Αυτή είναι η αγριόχινα, μια αγριόχινες. Δεν θέλω να κάνω παρέα, μια αγριόχινες, ε! Πες μου, γιατί η μια χίνα σου μοιάζει τόσο πολύ? Ναι, με αγγέλη! Παλιοκόκο, ε! Ησυχία, σταματήστε αμέσως, ησυχία! Αν τα παιδιά μου θα είναι ήσυχα, είναι δικό μου πρόβλημα. Έλα να συζητήσω. Παιδιά σου, παιδιά του είπε! Παιδιά του Μάρτι! Και αυτή ποια είναι αυτή? Είναι η πουπουλένια από τη Λαφωνία. Είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι μαζί εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Απίστευε να κοιμηθώ. Επιτέλους κάντε ησυχία. Θέλω να κοιμηθώ. Ο Μάρτιν είναι πολύ ευτυχισμένος, σκοπεύει να μείνει εδώ. Πρέπει όμως να τον ειδοποιήσεις, Νίλς, δεν ξέρει τίποτα. Τώρα κάτι μας είπε, Σκρούμελ, πώς να του το πω, ε? Δεν μπορώ έτσι απλά να πω και να του πω, Μάρτιν, θα σε σφάξουν αν μείνεις εδώ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ναι, νομίζω ότι δεν πρέπει να του το πεις έτσι, όμα. Πες του καλύτερα ότι πρέπει να φύγουμε και ότι θα ήταν καλύτερα να μας πάρει στην πλάτη του αυτός. Παρά ο Γκούστερ, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι προτιμάω τον Μάρτιν. Και μόνο που σκέφτομαι τον Γκούστερ αισθάνομαι άσχημα. Όχι, δεν θέλω. Όπως πάντα κατευθυνό προκριώνω. Τι να κάνω για να μου περάσει, τι να κάνω? Δεν προσπαθείς να μας πεις γι' αυτό? Θες να σε λυπηθούμε? Δεν υπάρχει περίπτωση, λοιπόν, σταμάτα. Τι θέλω, είπες λύπηση? Δεν χρειάζομαι λύπηση. Για ποιο λόγο, καλά είμαι? Αυτός ο αέρας. Γιατί μου λείπουνε ξαφνικά όλοι, εγώ που δεν δεχόμουν το Μάρτιν. Αχ, Νίλς. Ησυχία, παιδιά, ησυχία. Μπείτε στη σειρά να σας συστήσω τον καλύτερο μου φίλο, τον Κόκορα. Αυτός εκεί ο άσπρος είναι ο γιος μου. Και αυτές οι άλλες συγχαριτωμένες οι κόρες μου. Πώς σου φαίνονται? Πολύ ευγενικά και πολύ όμορφα. Αν δεν πας τώρα να το πεις, μετά θα είναι αργά. Άντε λοιπόν, Νίλς, τι περιμένεις? Καλά λοιπόν, Κρούμελ, θα δοκιμάσω.